Σαν νοσηλευτές είμαστε ξεχασμένοι, εντελώς ξεχασμένοι, είμαστε μόνοι μας, εμείς και η τύχη μας. Σε μείζον ζήτημα αναδεικνύεται η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού σε μια ευαίσθητη δομή όπως αυτή του παραρτήματος ΣΑΜΕΑ Λασιθίου. Αριθμητικά το προσωπικό με αυτούς που είναι ενεργοί και αυτούς που είναι σε άδειες είναι 25 άτομα τον αριθμό. Αυτή τη στιγμή ενεργοί είναι 16 άτομα. 16 ενεργά άτομα που έχουμε δεν μπορούν να καλυφθούν οι βάρδιες σε τρεις ορόφους, κυλιόμενο ωράριο σε τρεις ορόφους. Αυτή τη στιγμή 79 συνάνθρωποι μας φιλοξενούνται στο παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου, με το προσωπικό να μην επαρκεί για να καλύψει βασικές ανάγκες των περιθαλπόμενων. Η καθαριότητα των περιθαλπόμενων είναι πλημελής, διότι το προσωπικό δεν επαρκεί. Η κινητοποίηση των ασθενών, των βαρέως πασχόντων που είναι στα κρεβάτια τους, δεν μπορεί να γίνεται, διότι πάλι δεν υπάρχει προσωπικό για να το κάνει αυτό. Ιατρικά προγραμματισμένα, ιατρικά ραντεβού ακυρώνονται, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να συνοδεύσει το περιστατικό στο νοσοκομείο. Οι περιθαλπόμενοι του παραρτήματος ΑΜΕΑ Λασιθίου είναι άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Εκπροσωπούμε τη φωνή των περιθαλπομένων που δεν μπορούν να ζητήσουν, να απαιτήσουν αυτό που θέλουν. Είναι άνθρωποι με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, με κινητικές πολλαπλές αναπηρίες, κινητικές αναπηρίες. Άτομα νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ασθενείς με τραχιοστομία, γαστροστομία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυξημένη ανάγκη φροντίδας. Την ίδια ώρα προβληματισμός υπάρχει και για το ζήτημα των εμβολιασμών. Έχουν εμβολιαστεί όχι όλοι οι εργαζόμενοι, ελάχιστοι από τους εργαζόμενους. Οι περιθαλπόμενοι μας είναι όλοι εμβολιασμένοι, εκτός δύο περιστατικών, τα οποία η οικογένεια δεν θέλει να εμβολιαστεί. Σε μια τόσο ευαίσθητη δομή, με περιθαλπόμενους που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η πλειοψηφία των εργαζομένων επέλεξε να μην ανταποκριθεί στο κάλεσμα και να μην εμβολιαστεί τελικά. Στις δομές αυτές της πρόνοιας που υπάρχουν άτομα, υπάρχει μάλλον ευπαθής πληθυσμιακή ομάδα, θα έπρεπε η ίδια η πολιτεία να το έχει κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό και να μην έχουμε τώρα αυτά το μπρος πίσω που λέμε.